Έχω γράψει κάποια πράγματα γιατί έχω μάθει έτσι να ταχτοποιώ λίγο τη σκέψη μου στο χαρτί. Θα προσπαθήσω να αφαιρέσω κάποια πράγματα έτσι ώστε να μην σας κουράσω πάρα πολύ. Λοιπόν, στην εποχή της κρίσης, αλλά και στην περίοδο της επίπλαστης ευημερίας στον καπιταλισμό, τα αστικά μέσα πάντα εξυπηρετώντας τα κέντρα εξουσίας, αλλά κυρίως αυτοεξυπηρετώντας τα δικά τους παράκεντρα, τα δικά τους συμφέροντα, οικοδομούσαν και συνεχίζουν να οικοδομούν ένα σύστημα αυστηρά ελεγχόμενης ενημέρωσης. Είμαι σίγουρη ότι κανείς δεν πέφτει σήμερα από τα σύννεφα, από το σφίξιμο της θηλιάς στο λαιμό των ελεύθερων, ανεξάρτητων ή μη ενσωματωμένων στο σύστημα δημοσιογράφων, που πλέον βλέπουν τον επαγγελματικό τους δίλημα να γίνεται πιο ασφιχτικό από ποτέ. Είτε να αποχωρήσουν αξιοπρεπώς προς άγνωστη κατεύθυνση, είτε να δυστυχούν καθημερινά δίνοντας μάχη για την αλήθεια και την αποκάλυψή της, συχνά ιτώμενη από την απειλή της απόλυσης και της διακόπτωσης. Ακόμα και ο τελευταίος ανυποψίαστος πολίτης το γνωρίζει πολύ καλά αυτό. Ακόμα και ο ψηφοφόρος των κομμάτων της κυβέρνησης ή ο σκληροπυρηνικός δεξιός δεν τρέφει τον παραμικρό σεβασμό για δημοσιογράφους που ανταλλάσσουν τις αξίες τους για ένα πενιχρά αμοιβόμενο κομμάτι ψωμί στα μίντια. Στην Ελλάδα οικοδομήθηκε τα τελευταία χρόνια ένα σύστημα αυστηρά ελεγχόμενης ενημέρωσης, παρότι η αντικειμενική, η ανεξάρτητη ενημέρωση αποτέλεσε το μόνιμο φετίχ της σύγχρονης μεταπολιτικής δημοσιογραφίας. Ο κανόνας έγινε εξαίρεση. Τα προηγούμενα χρόνια η σύγχρονη δημοσιογραφική ιδεολογία θέλησε και ακόμα συνεχίζει να θέλει να πληροφορεί χωρίς να αξιολογεί και να παίρνει θέση. Να αφήνει το κοινό της να σχηματίζει τη δική του άποψη ως προς τη σημασία των γεγονότων με βάση την αντικειμενική πληροφόρηση που του παρέχουν τα μίντια. Το ερώτημα βέβαια είναι ποιος επιλέγει τα γεγονότα, ποιος επιλέγει και την ιεραρχία των γεγονότων που θα παρουσιαστούν. Οι επιλογές αυτές δεν είναι ούτε ουδέτερες ούτε αντικειμενικές. Έχουν σίγουρα τα όρια τους, τα οποία ξεκινούν εκεί που αρχίζουν τα συμφέροντα, διαπλεκόμενα ή μη, και σταματούν εκεί που λύγει η κοινωνική συνένεση και αρχίζει η κοινωνική αμφισβήτηση. Ποιος δεν είχε ή δεν έχει σήμερα τη γνώση ή την εμπειρία αυτής της πραγματικότητας? Ποιος εμφανίζεται τώρα έκρηκτος αντιμωρή ή παρθένα? Επόμενη φυσική και τραγική λοιπόν η διαπίστωση ότι τα μίντια στην Ελλάδα απετέλεσαν τους ιδεολογικούς στυλοβάτες της μνημονιακής πολιτικής που καταδίκωσε και καταδικάζει την κοινωνία σε διαρκή εξαφλίωση. Μόλις προχτές, φίλες και φίλοι, περίπου 100 δημοσιογράφοι σε μια μεγάλη εφημερίδα της Κίνας, γνωστή για τα μαχητικά της ρεπορτάζ, Southern Weekly, διαμαρτυρώμενοι για τη λογοκρισία που υφίστανται, προχώρησε σε μια σπάνια τα δεδομένα της Κίνας απεργία. Η ένταση ξεκίνησε όταν το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα της εφημερίδας γράφτηκε ξανά για να μετατραπεί σε εγκόμιο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Οι δημοσιογράφοι έγραψαν δύο επιστολές ζητώντας την παρέτηση του υπεύθυνου προπαγάνδας, ενώ έξω από τα γραφεία της εφημερίδας συγκεντρώθηκε πλήθος της ένδειξης συμπαράστασης. Ενώ λοιπόν στη μακρινή και όχι διάσημη για τα δημοκρατικά της ιδεώδη Κίνα, οι δημοσιογράφοι διαμαρτύρονται για τη λογοκρισία, στη μνημονιακή Ελλάδα ο δημοσιογραφικός κόσμος εξάντλησε τα δεσιμπέλ της φωνής του προδιετίας για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τους μισθούς και πέραν αυτού ουδέν. Έκαναν τους Κινέζους. Λέξη για το περιεχόμενο εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις. Συγγνώμη, αλλά με προλαβαίνεις, θέλεις να σου δώσω το μικρόφωνο. Λοιπόν, εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως η πρόσφατη εμπειρία που ζήσαμε, ότι ήταν μια κορύφωση πραγματικά, το σπάσιμο μιας αγανάκτησης που είχαμε στην ΕΡΤ, με αφορμή τα σχόλια που διατύπωσε ο παρακείμενός μου, ο κύριος Αλβανίτης, και η συνάδελφός του, η κυρία Κατσίμη, η Μαριάννα Κατσίμη, στην ΕΡΤ, σε σχέση με τις πρακτικές που υιοθέτησε ο κύριος Δένδιας και το περίφημο περιβόητο δημοσίευμα της Βρετανικής Εφημερίδας Guardian. Καλά, τα λέω. Μια εκδήλωση εξαιρετική. Αλλά και εκτός από πολλές φωνές νωρίτερα και από τον Δημήτρη τον Τρίμη και από άλλους συναδέλφους από το χώρο της αριστεράς στη συντηρητική τους πλειονότητα. Ούτε μια ώρα στάσης εργασίας όμως δεν ήθελαν οι περισσότεροι συνάδελφοι από συγκεκριμένες παρατάξεις και από συγκεκριμένα παράγοντα και κέντρα για τις λογοκριτικές παρεμβάσεις και τον εξοραϊσμό των μνημονιακών πολιτικών διαστόματος της καθεστικής τάξης των μεγάλων καναλιών και των μεγάλων μίντια. Ότι τα γεγονότα λογοκρίνονται δεν χρειάζονται κοινωνιολογικές γνώσεις για να τα καταλάβει κανείς. Είτε είμαστε πολίτες, είτε πολύ περισσότερο μοσάζοντες δημοσιογράφοι. Γιατί αποδεχόμαστε λοιπόν με θόρυβο ή σιωπηλά αυτή τη λογοκρισία? Γιατί και εμείς έχουμε τα όρια μας, τα όρια της αμφισβήτησης και του συμβιβασμού μας. Για παράδειγμα, ανεχόμαστε μέσα στο Σύνταγμα διατάξεις για τον τυποκτόνο νόμο. Ο τυποκτόνος νόμος, όπως ξέρετε, δεν τα διαβάζω αυτά γιατί πραγματικά δεν θέλω να σας κουράσω. Ο τυποκτόνος νόμος είναι ο νόμος ο οποίος επιτρέπει
τις αγωγές κατά δημοσιογράφων ή κατά μέσων, με αποτέλεσμα πολλοί συνάδελφοι να έχουν χάσει την περιουσία τους, να έχουν χάσει τα σπίτια τους και ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Και είναι μόνο ένα μέρος του πλαισίου ανελευθερίας του τύπου που διαμορφώθηκε στην Ελλάδα για την ανοχή μας. Υπάρχουν δεκάδες νόμοι που μας απαγορεύουν τα πάντα, φίλες και φίλοι. Υπάρχουν διατάξεις που απαγορεύουν ελαίου προσωπικών δεδομένων να μάθουμε τι δουλεύουν στο δημόσιο, ποιοι δημοσιογράφοι δουλεύουν στο δημόσιο. Υπάρχουν νόμοι που απαγορεύουν τη φωτογράφηση. Υπάρχουν νόμοι που απαγορεύουν τη δημοσίευση ονομάτων κατηγορουμένων κλπ. Στην Ελλάδα απαγορεύονται τα πάντα. Και βεβαίως επιτρέπονται τα πάντα. Εξαρτάται για ποιον αφορά κάθε φορά. Ουδής γνωρίζει πόσες αγωγές κατατέθηκαν συνολικά ή πόσες αγωγές κατατίθεται κάθε μέρα. Ουδής γνωρίζει πόσα χρήματα καταβλήθηκαν για αποζημιώσεις. Έτσι, χρόνια τώρα, πριν το μνημόνιο, δεν βιώνουμε μόνο τη λογοκρισία των διοικητών, τη λογοκρισία του κράτους, τη λογοκρισία των εκάστοτε ισχυρών, αλλά και την αυτολογοκρισία μας. Ειδικά, εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε εσωτερικεύσει ένα σύστημα κανόνων λογοκρισίας σε βαθμό που δεν χρειαζόμαστε. Στην πραγματικότητα, κανέναν εκδότη ή κανένα λάθη να μας λογοκρίνει, το κάνουμε δυστυχώς από μόνοι μας. Κάποιοι ή περισσότεροι. Όταν και όσο βέβαια επιλέγουμε να μένουμε εντός των ορίων της επαγγελματικής μας αξιοπρέπειας. Γι' αυτό και αναπτύχθηκε έτσι τόσο γρήγορα και αποτελεσματικά η λεγόμενη δημοσιογραφία των πολιτών, κυρίως στο διαδίκτυο, μέσα από τα social media. Ενώ η ελεύθερη διακήρυξη της πληροφορίας από τους δημοσιογράφους έγινε το ζητούμενο. Πόσο μάλλον σήμερα που η στιγμή είναι τραγική και σίγουρα κρίσιμη. Στα media η πραγματικότητα συγκαλύπτεται, όπως και τα πολιτικά και οικονομικά σκάνδαλα, οι κοινωνικοί αγώνες αποκρύπτονται ή συκοφαντούνται, ενώ με στόχο την κοινωνική συνένεση, απαραίτητη προϋπόθεση της ύπαρξής τους, προσπαθούν με κάθε τρόπο να εμπεδώσουμε την εξαθλίωσή μας, να αυτοενεργοποιηθούμε, να υπογράψουμε κι εμείς με τη σειρά μας τα δικά μας μνημόνια, προσωπικά, κλαδικά, επαγγελματικά ή συλλογικά. Ποιος δεν πιστεύει ότι ένα είδος λογοκρισίας είναι και αυτό που επιτρέπει και επιβάλλει επικοινωνιακά παιχνίδια και τρίκ με τη μονόπατη λογική της αιμονής στη λίστα Λαγκάρτ και της υποτιθέμενης κάθαρσης. Ο λαός βλέπει το αίμα του Γιώργου Παπακοσταντίνου να χύνεται και η κάθαρση επέρχεται για τον πόπολο που συνεχίζει να ζει στην ανέχεια και την εξαθλίωση. Η μάχη για να σπάσουν τη λογοκρισία έξω αλλά και μέσα μας είναι στην κορύφωσή της. Ήδη πολλοί συνάδελφοι, συναγωνιστές, συμπολίτες έχουν αποφασίσει. Γι' αυτό το λόγο διοργανώνεται, όπως κατάλαβα καλά, και αυτή η ανοιχτή εκδήλωση και συζήτηση, χωρίς πάνελ και ειδήμονες, αλλά με όλους αυτούς οι οποίοι πιστεύουν σε ένα κοινό τόπο. Ότι η λογοκρισία δεν προάγει ούτε την δημοκρατία, ούτε και την ανατροπή. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δώσατε την τιμή να ανταλλάξουμε δύο απόψεις και δύο σκέψεις. Η άποψη έχουν καταρχήν ότι το αυτονόητο δεν είναι αριστερά. Δηλαδή το να κάνει ένας άνθρωπος τη δουλειά του δεν είναι αριστερά, ούτε είναι υπέρβαση. Το ότι δηλαδή πολίτες στην κερατέα διαμαρτύρονται όπως αυτοί νομίζουν για το θέμα που θεωρούν αυτοί ότι τους αδικεί και το μέσο ενημέρωσης δεν παίζει την είδηση ή το άλλο μέσο ενημέρωσης δίνει την είδηση ότι γίνεται, αυτό που τη δίνει δεν είναι αριστερά. Η αριστερά είναι άλλο πράγμα. Είναι πώς θα διαχειριστούμε τα μέσα παραγωγής. Εδώ έχουμε χάσει πραγματικά την μπάλα για το τι θεωρείται ακτιβισμός, τι θεωρείται παραστατική πράξη, τι θεωρείται σύγκρουση και τι σημαίνει δουλειά. Σε ό,τι αφορά στην ΕΡΤ, τη δημόσια, κρατική, όπως θέλει ο καθένας την ορίζει, αλλά το θέμα είναι τι μπορεί να κάνει, θέλω να θυμίσω, έτσι επειδή τα σκεφτόμουν στον δρόμο ερχόμενος, ότι γίνανε πράγματα που είμαστε ευτυχείς γιατί κάναμε τη δουλειά μας. Η πρεμιέρα μέρος της ΝΕΤ έπαιξε το θέμα της κερατέας και όσα δεν μας έδιναν συνεργείο να δείξουμε εικόνα, ο παρουσιαστής έλεγε καλημέρα σας, θέλω να σας πω ότι και σήμερα είναι η 35η μέρα που οι πολίτες στην κερατέα κάνουν αυτό, διεκδικούν αυτό κτλ. Μέχρι που αναγκάστηκαν να στείλουν κάμερα, να πάει η κάμερα και βεβαίως να γίνει το πάνελ. Ένα δεύτερο που θυμάμαι πάρα πολύ καλά ήταν το θέμα των ορθωτικών γυναικών που ο παρουσιαστής της εκπομπής αποκάλεσε, έτσι έκρινε, τον Υπουργό Υγείας Λοβέρδο ως χρυσαυγίτη με γραβάτα. Και αυτό το έκανε ο παρουσιαστής διότι ήταν μια ομή παραβίαση βασικών κανόνων του αστικού κράτους που αυτοί έχουν ψηφίσει. Και αυτοί έχουν ορίσει. Αυτοί δεν κρατούσαν τους κανόνες. Ήταν η απόλυτη μορφή φασισμού που είχαμε δει στην ελληνική τηλεόραση παρουσία του Υπουργού
δύο κρατικών λειτουργών εκείνης της εποχής, νομίζω είναι και δύο στα πράγματα, και το Κεπνό και το Αλφορέ, και αυτό είχαμε να το ζήσουμε από το 1948, μάλλον. Δηλαδή συνέργεια κράτους, ιδιωτικών αρχών, αστυνομίας δηλαδή, και υπηρεσιών. Μας προετοίμαζαν δηλαδή για μια φιλοσοφική αντίληψη των πραγμάτων. Κομμάτι τρίτο που θυμάμαι ήταν ο θυμός Παγκάλου και για το θέμα της κερατέας, αλλά και για το θέμα, όπως θυμάστε, των πρώτων συζητήρων συλλαγής για την Νέα της Αθήνας, όπου η εκπομπή ως όφιλ έβγαλε εικόνα, λέγοντας ο τότε αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως Παπανδρέου ότι τι θα κάνουμε με αυτόν τον κομμουνιστή του ΣΥΡΙΖΑ στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σας θυμίζω ότι ήταν ουσιαστικά η πρώτη συζήτηση για το μεσοπρόθεσμο. Το πρώτο θέμα που μπήκε στο Υπουργικό δεν ήταν το μεσοπρόθεσμο, το θέμα τους δηλαδή, ήταν τι θα κάνουμε με αυτούς. Βεβαίως εμείς απαντήσαμε στον κύριο Πάγκαλο ότι από την επόμενη φορά που θα μας αποκαλέσει ΣΥΡΙΖΑ θα πάμε σε αγωγές. Διότι ο κομμουνιστής μπορώ να το καταλάβω ότι έτσι το εκτίμησε, αλλά το να σε εντάσσει σε κομματικό μηχανισμό, οργανισμό, αν δεν είσαι, μάλλον ήταν η έναρξη της ποινικοποίησης ενός ολόκληρου πολιτικού φορέα. Και αυτό είναι μία αλήθεια. Όποιος διαφωνεί σήμερα είναι ΣΥΡΙΖΑ. Αν ήταν το παπούτσι πιο δυνατό, θα ήταν παπούτσι. Αν ήταν Ανταρσία, θα ήταν Ανταρσία. Δεν νομίζω ότι έχουν ιδεολογικά ζητήματα για να χαρακτηρίσουν αν είναι ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ανταρσία ή ομάδες αυτόνομης πολιτικής δράσης. Αυτό τους βολεύει, αυτό είναι κατά την προσωπική μου γνώμη. Άλλο ζήτημα που είχε ενδιαφέρον για μας και το θεωρούμε όχι σταθμό αλλά και μια αξία ήταν η απεργία των Χαλιβουργών. Η δημόσια τηλεόραση ήταν η πρώτη που έδωσε εικόνα. Και εικόνα και λόγο. Και άλλα μικρά περιστατικά απεργιών ουσιαστικά εκεί που το σύστημα προσπαθούσε με διάφορους τρόπους να πει ότι δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, επειδή εγώ είμαι ένας επαγγελματίας, τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο, εγώ έχω μάθει ένα πράγμα. Ότι η είδηση φωνάζει και από τη στιγμή που φωνάζει, οφείλει στη δημόσια συχνότητα να βγει. Οι συχνότητες των ιδιωτών είναι κρατικής, είναι δημόσια συχνότητα. Όπου και αυτοί οφείλουν να κρατούν τους κανόνες της δημοσιογραφικής καταρχήν διοντολογίας αλλά και της νομοθεσίας των δικών τους. Δηλαδή να τηρήσουν τους νόμους τους. Δεν το τηρούν. Δηλαδή στο Μέγκα, ας πούμε, δεν έπαιξε το θέμα της κυρατές παρά μόνο όταν έσκασε πρώτη Μολότοφ. Ως θέαμα και ως μια καταγγελία των πολιτών που διαμαρτύρονταν για το αυτονόητο, για αυτούς που ήταν η υγεία τους. Το θέμα, επειδή βλέπω τον Μπισία, το θέμα των καραβιών αλληλεγγύης. Στη δημόσια τηλεόραση έπαιξε και η εικόνα έπαιξε και βεβαίως προσπαθήσαμε και με τους εκεί φίλους να μας δώσουν την εικόνα. Δεν ήταν για μας το τι πιστεύω εγώ και τι συμπάθειες έχω ένα δικό μου θέμα και κατανοείται, αλλά δεν είναι θέμα για μας η συμπάθεια προς το. Προς το καραβάνι ελεγγύης στους Παλαιστίνιους ότι θα βγει ή δεν θα βγει το θέμα. Το θέμα θα βγει και οφείλει να βγει. Για να μην σας κουράσω, όπως θα το είδατε στην τελευταία περίπτωση, γιατί είχαμε και άλλες, είχαμε το χτύπημα του Λόλου, τη βάναυση δράση των αστυνομικών δυνάμεων κατά πολιτών, όσοι έτυχε να ξυπνάτε πρωί όταν είχαμε τις 4 ώρες, θα είδατε ότι τα θέματα αυτά τα βάζαμε περίπου στις 8.30, 9.30, 10, ώστε να έχουμε πολύ κοινό. Ο Δημήτρης είχε έρθει τότε ως πρόεδρος ενός συντακτών και σε ερώτηση στον τότε Κοκαλάκη, υπεύθυνος της αστυνομίας τύπου, του θέσαμε το απλό ερώτημα με δύο δημοσιογράφους χτυπημένους. Κύριε Κοκαλάκη, γιατί μας βαράτε? Ήταν μια απλή δημοσιογραφική ερώτηση, εννοούσα ενός δημοσιογράφου που είχαν σπάσει το χέρι, αν θυμάστε. Αυτό είχε δημιουργήσει μέγιστα προβλήματα και θυμό στην εξουσία. Αυτά με τα περιστατικά. Φτάσαμε, όπως ξέρετε, στο να κοπούν οι δύο ώρες εκπομπής μιας επιτυχημένης εκπομπής σύμφωνα με τα δικά τους δεδομένα. Να πάμε στο 6-8, μπορούσα να πάμε και 4-6, θα τους βόλευε, δεν είχαν βάρδια φαντάζομαι, για να φτάσουμε στο αποκορύφωμα της ανοησίας τους που ήταν το κόψιμο της εκπομπής για το σχόλιο που αφορούσε στη συμπεριφορά των δυνάμεων καταστολής βάσει ενός δημοσιεύματος της εφημερίδας Guardian. Αυτό που ενόχλησε αν ο κύριος Δένδιας έκανε μήνυση στον Guardian. Πάντως μέχρι σήμερα, πόσο γνωρίζω, ο κύριος Δένδιας δεν έχει κάνει μήνυση στον Guardian. Πέραν τούτου λοιπόν, και κλείνω έτσι την πρώτη μου σκέψη, είναι η αντίληψη της εξουσίας απέναντι σε αυτό που ορίζει ο καθένας με την πολιτικο-ιδεολογική του αντίληψη ελευθερία, ελευθεροτυπία δράση. Είχε πολύ μεγάλο δίκιο η συνάδελφος ότι εκτός από τη δουλειά που κάνουν. Α, επειδή βλέπω και τον πρόεδρο της ΠΟΕΟΤΑ, θέλω να σας πω ότι σαν γραμμή οι συνδικαλιστές είναι
ένα κακό πράγμα, όπως είναι ξέρω, οι καταληψίες της Βίλα Στέλλα, όπως είναι οι Σιριζέοι, οι Κνίτες, οι Ανταρσίες ή ό,τι δεν τους κάνει. Το να είσαι, λέγεσαι Μπαλασόπουλος και να είσαι στην ΠΟΕΟΤΑ ή στη Γενόπη ΔΕΗ, είναι ποινικό αδίκημα, δηλαδή αυτός στο ΜΜΕΣΟ πια πρέπει να καταδικαστεί. Είναι οι συνδικαλιστές. Ακούστε συνάδελφοι, υπάρχει ένα θέμα που λένε. Συγκέντρωση λέει συνδικαλιστών, 5.000 ήταν. Έξω από τα γραφεία της, 5.000 συνδικαλιστές ήταν, ήταν 5.000 εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστές τους. Θα μάθουν ελληνικά. Όχι, αυτοί ξέρουν ελληνικά. Το αξιοποιούν σε μια λογική ενοχοποίησης όποιον είναι σε μια διαδικασία σύγκρουσης, αντίστασης, διαφωνίας. Στη χώρα σήμερα υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια το θέμα των συγνοτήτων, πώς δόθηκαν, πώς διαχειρίστηκαν και οι ευθύνες που, που έχουν τα κόμματα και η αριστερά σε αυτή την ιστορία. Κατέμενα. Τότε, το 1990-92 και μετά. Δεύτερο κομμάτι. Ο εθνικός καθοδηγητής. Η εταιρεία μέτρησης ιδιωτική, η οποία καθορίζει αν ο βουλευτής Α θα βγει ή δεν θα βγει. Θα έχει λόγο ή δεν θα έχει λόγο. Θα πρέπει να έχει κοινό ή δεν θα πρέπει να έχει κοινό. Δεν είναι δυνατόν να μην ενδιαφέρουν τα πολιτικά κόμματα της ριζοσπαστικοποίησης, μπορώ να πω εγώ, πώς είναι δυνατόν στη χώρα το πολιτικό προσωπικό, δεξιό ή αριστερό, να είναι 30 βουλευτές, ένας παπάς και ένας νομάρχης. Ο νομάρχης καρδιάς μας ήταν ο Τσομιάδης, ο παπάς ήταν ο Άρθιμος και 30 γνωστοί. Οι γνωστοί άγνωστοι, αυτοί ήταν οι γνωστοί άγνωστοι. Ο Γιακουμάτος, η Γιακουμάτου και τα Γιακουμάτια. Αυτή είναι σε μια ενιαία αισθητική πολιτικού λόγου. Λένε σχεδόν τα ίδια με διαφορετικές ταμπέλες. Είναι κομμάτι της πολιτικής διαμόρφωσης. Η ευθύνη των δημοσιογράφων είναι μέγιστη, εκτός από τη δουλειά που κάνουν οι εργοδότες και οι εξουσίες. Αυτό που είπε συνάδελφος για το αυτολογοκρισία είναι ο μεγαλύτερος εσωτερικός φασισμός και η μεγαλύτερη συντηρητική ιστορία. Το έχουμε ζήσει και προσπαθήσαμε στο λόγο μου, δηλαδή σε ό,τι πιστεύω, εκτός από τον Θεό που δεν πιστεύω, ότι ο δημοσιογράφος καθορίζει αυτό που λέγεται λογοκρισία, αυτολογοκρισία. Αν το ζυγίζαμε πολύ, η Μάτσα δεν θα έπρεπε να ήταν καλεσμένη στην εκπομπή μετά την ανακοίνωση του Υπουργού, γιατί θα έπρεπε να συγκρουστούμε με τον Λοβέρδο τότε. Έπρεπε όμως το 18 άνω να τοποθετηθεί για το θέμα των ονοθετικών. Είναι εκπρόσωπος δημόσιου φορέα η Κατερίνα Μάτσα ή ο Μάκης ο Παπαστασάτης που είναι εδώ από το ΚΕΘΕΑ ή ο εργαζόμενος της Χαλιβουργίας ή οποιοδήποτε. Αυτή η ιστορία στη δημόσια τηλεόραση, καταρχήν που γνωρίζω, το ότι το θέμα παίζει ή το θέμα δεν παίζει, τη βασική ευθύνη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, την έχουν οι δημοσιογράφοι καταρχήν που έχουν την πολυτέλεια να είναι μπροστά στην κάμερα. Όχι ο ρεπόρτερ. Αυτός δεν συγκρούεται. Αυτός δεν συγκρούστηκε. Δηλαδή αυτός δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Γιατί δεν θέλει να την κάνει. Γιατί θέλει να συμμαχήσει, όχι για να έχει απλώσει ένα κομμάτι ψωμί, αλλά και ένα καλό κομμάτι πατές πάνω. Κλείνοντας θέλω να πω ότι το σύνθημα Αλήτης Ρουφιάρη δημοσιογράφη έχει ένα ελάττωμα. Ότι για τον Αλήτη έγιναν πολλά τραγούδια όμορφα. Ο Ρουφιάνος είναι μια δουλειά και ο δημοσιογράφος είναι μια άλλη δουλειά. Δεν μπορούν αυτά τα τρία να είναι μαζί. Νομίζω λοιπόν ότι αυτούς που αποκαλούμε Αλήτες Ρουφιάνους δημοσιογράφους έχουν ονοματεπώνυμο. Και είναι καλό φίλοι, σύντροφοι, συναγωνιστές, αντίπαλοι, συνοδοιπόροι να λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Ο ρόλος του Τράγκα στα πράγματα ποιος είναι. Ο ρόλος του Χατζηνικολάου ποιος είναι. Ο ρόλος του Αρβανίτη ποιος είναι. Η διαδρομή του ποια ήταν. Με ποιους συνέτρωγε. Με ποιους συμμαχούς. Τι έλεγε πριν 5 χρόνια. Τι έκανε πριν 10 χρόνια. Λέω ονόματα τυχαία αλλά και όχι τυχαία. Ο ρόλος του συγχωρεμένου Κακαουνάκη. Ο ρόλος του Τριανταφυλόπουλου, ο ρόλος του Κόνστα, ο ρόλος του όποιου. Δεν είναι άδικο να βάζουμε σε αυτό, ξέρω εγώ, τη συνάδελφό μου Αλεξάνδρα Χριστακάκη που είναι μέσα σε κάθε υπουργεία. Και αυτή η Αλήτης Ρουφιάνος δημοσιογράφος. Κλείνοντας ήθελα να σας πω ότι αυτό που με φόβιζε πάρα πολύ ήταν ότι έβλεπα πριν από 10-14 χρόνια, 15, όταν είχα κάνει αυτή την ανοησία να
δουλέψω στο Μέγκα για ένα χρόνο, με απέλησαν. Ότι έβλεπα ότι η δημόσια τηλεόραση έγινε πιο προοδευτικά ακόμα και από αυτούς που θεωρούνταν ελεύθερα μέσα. Αυτό είναι πολύ συντηρητικό. Το κράτος δηλαδή να βγαίνει πιο προοδευτικά. Ήταν μία πρόβα τζενεράλε για αυτό που συμβαίνει σήμερα. Σήμερα θέλουν να ελέγξουν αυτό που λέμε απόλυτα το δημόσιο λόγο. Στα πάντα. Έχω την άποψη ότι το σύστημα όπως θέλει να λειτουργήσει, και εγώ δεν είμαι της άποψης μνημόνιο, ότι μνημόνιο θεωρώ ότι είναι ένα ψευδοδήλημα. Το σύστημα έχει τη δεξιά του, το κέντρο του και την αριστερά του. Όσοι είναι έξω από αυτό και διαφωνούν, είστε άκρο. Είμαστε άκρο όλοι. Αν λοιπόν δεν είσαι Δημάρ, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι το σύστημα με τις οπτικές του. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, αυτό δημιουργεί μείζον θέμα σήμερα. Οι δημοσιογράφοι οφείλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας καταρχήν και να συμμαχίσουμε με αυτό που θέλουμε να κάνουμε για να ζούμε και να έχουμε αξιοπρεπές μεροκάματο, να μεταδίδουμε. Όσοι θέλουν να συμμετάσχουν και τα στα κοινά κινηματικά είναι άλλο θέμα. Αλλά νομίζω ότι η πλειοψηφία των δημοσιογράφων, εγώ πιστεύω, είναι εντάξει. Η πλειοψηφία των συναδέλφων μου δεν έλα μόνο. Είναι συνάδελφοι των 700-800 ευρώ που έχουν δώσει μάχες. Είναι συνάδελφοι οι οποίοι έφαγαν ξύλο από την αστυνομία και από διαδηλωτές πολλές φορές μέσα στο χαμό. Είναι συνάδελφοι οι οποίοι έχασαν το μεροκάματό τους για την αξιοπρέπειά τους. Και είμαι περήφανος που είμαι στον χώρο και έχω κάνει το όνειρο της ζωής μου πράξη να ζω, δηλαδή από αυτό που ονειρευόμουν από παλιά. Το Ντεντέν. Η απεργία στην ΕΡΤ πέτυχε για ένα λόγο. Εγώ θεωρώ ότι πέτυχε επειδή οι δημοσιογράφοι καταρχήν, αλλά και οι οπερατέρ και οι κλητήρες και οι οδηγοί και οι καθαρίστριες, ακόμα του ιδιωτικού συνεργείου τύπου Κούνεβα, κατέβηκαν στο πεζοδρόμιο και ήταν μαζί μας. Ότι οι συνάδελφοι έγραψαν απεργία και όχι ρεπό στην απεργία 13 μέρες. Πήγαν στα σπίτια τους 350 ευρώ. 15 ημέρα, 250. 180 λέει ο Γιώργος. Και αυτό για μας ήταν πολύ μεγάλη τιμή και μια περηφάνεια για όλους μας. Η περιπέτεια που είχαμε εμείς δεν ήταν δικιά μας. Και ούτε εμείς, εγώ τουλάχιστον ήθελα να γίνω, ούτε είμαι ο Τσε Γκεβάρα της ενημέρωσης. Ένας μικροαστός, επαγγελματίας είμαι, προσπαθώ να δουλέψω. Αλλά νομίζω ότι μας ισχυροποίησε πάρα πολύ και μας έδωσε πάρα πολύ χαμόγελο αυτή η ιστορία. Και μεγάλο φόβο στην εξουσία. Είπαν, Δημήτρη, ότι στην υπόθεση, λέει, του πρωινού έγινε αστοχία. Δεν ξέρω τι εννοούν ακριβώς. Αστοχία αφορμής ή αστοχία επιλογής. Έχω την αίσθηση, και κλείνω με αυτό, ότι για το σύστημα ήταν αστοχία επιλογής. Κάναν λάθος θέμα. Ήταν αδιάβαστη. Ήταν κακή δημοσιογράφη. Γι' αυτό χάσαμε. Εκτός της συσπήρωσης που είχαμε. Αυτά ήταν. Όσο μπορώ πιο σύντομα για να μιλήσετε κι εσείς, η σκοπιμότητα, ο στόχος μάλλον της συνάθρησης απόψινής είναι να πείτε εσείς πώς μπορεί να αναδιαρθρωθεί δημοκρατικά και υπέρ της κοινωνίας το σύστημα της ενημέρωσης, το οποίο είναι απαξιωμένο και χρεοκοπημένο. Πρώτη παρατήρηση λοιπόν, πάντα υπήρχε καλός και κακός τύπος, πάντα υπήρχε λογοκρισία, πάντα υπήρχε μεροληπτική πολιτική παρουσίαση των γεγονότων, πάντα υπήρχε στιγματισμός, προπαγάνδα, και όλα αυτά τα μυστήρια θέματα που μας απασχολούν, έτσι είναι οι κοινωνίες. Αυτή την εποχή όμως βιώνουμε, κατά τη γνώμη μου, δύο μεγάλες αλλαγές. Η πρώτη είναι ότι οι επιχειρήσεις ενημέρωσης, οι κυρίαρχες, είναι χρεοκοπημένες από όλες τις απόψεις. Η κοινωνία τις απαξιώνει σε συντριπτικό βαθμό. Οι εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης που έχουν υποστεί τουλάχιστον τρεις επιθέσεις πολιτικών διώξεων και ανεργίας, που φτάνει το 35%, είναι αδύναμοι. Συνεπώς αυτές οι επιχειρήσεις με αυτό το ιτημένο δυναμικό
για να επιβιώσουν είναι υποχρεωμένες να γαντζώνονται όλο και πιο πολύ στην εξουσία, επομένως να ταυτίζονται με την προπαγάνδα της εξουσίας και να απομακρύνονται από τις ανάγκες της κοινωνίας. Συνεπώς, εγώ γυρίζω σελίδα, θεωρώ ότι αυτά μας ενώνουν, είναι γνωστά και λέω ότι το ερώτημα πια είναι ποια μέσα ενημέρωση θα φτιάξει η κοινωνία για λογαριασμό της. Πώς το 35-40% των ανθρώπων που έφυγαν με πολιτικά κριτήρια, επαναλαμβάνω, διώχθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης, θα φτιάξουν εναλλακτικά μέσα ενημέρωσης με συνεταιρισμούς σε μια βάση οικονομίας της κοινωνικής αλληλεγγύης για να δουλέψουν σε αντίθετες κατευθύνσεις από τη στρατηγική του μνημονίου στην προκειμένη περίπτωση ή αύριο ενός ολοκληρωτισμού που φαίνεται να έρχεται. Δεν λέω παραπάνω, αυτό το αφήνω σε όλους εσάς, είναι ένα ανοιχτό ζήτημα, είναι η ανοιχτή πρόκληση της εποχής. Φέρνω όμως δύο μικρές λεπτομέρειες. Το 2009, 30 Οκτωβρίου, η Κυριακάτικη Καθημερινή σε ένα σκάνδαλο που απεκάλυπτε για επιδοτήσεις της Γενικής Γραμματείας Τεχνολογίας και παρέθετε μια λίστα επιχειρήσεων που επιδοτήθηκαν από την τότε κυβέρνηση μπας και κερδίσει τις εκλογές του Καραμαλή εννοώ. Στο ρεπορτάζ είχε μια παρένθεση. Λέω, για δες το με τον Τάδε, γιατί είναι φίλοι μας αυτοί, τους εκθέτουμε στη λίστα ή τους διαγράφουμε. Το 2012, μετά από χρόνια παρεμβάσεων, παραπλανήσεων, συκοφαντήσεων, ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, προπαγάνδας μονομερούς κτλ. Είμαστε τώρα στο ποιος αφαίρεσε ονόματα από μια άλλη λίστα, τη λεγόμενη λίστα Λαγκάρντ. Τότε, παρά τις παρεμβάσεις του Σωματείου, απολύθηκε ο υπεύθυνος ύλης. Και όχι ο υπεύθυνος λογοκρισίας στη συγκεκριμένη μεγάλη και καθώς πρέπει εφημερίδα. Το άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι τη δεκαετία του 2000, την εποχή της φούσκας των μέσων ενημέρωσης, προσπαθήσαμε να κινηθούμε σε τρεις κατευθύνσεις ως συνδικάτων με κοινωνική συνείδηση. Να αποκτήσουν όλοι οι δημοσιογράφοι συλλογική σύμβαση, ώστε να μην είναι χειραγωγήσιμα έρμια της μαύρης εργασίας και της περίεργης απασχόλησης, όπως σήμερα. Να τους δώσουμε ασφαλιστικά δικαιώματα σε όλους. Να εφαρμόσουμε ένα κώδικα δεντρολογικών αρχών, τον οποίο να τον επιβάλλουμε στις εταιρείες ενημέρωσης, ώστε τουλάχιστον να υπάρχει ένας κοινωνικός έλεγχος. Και το τρίτο που προσπαθούσαμε ήταν να δώσουμε τη μάχη της ποιότητας, της αξιολόγησης, της αξιοπρεπούς μελέτης των γεγονότων σε βάρος της ταχύτητας διακίνησης των λεγόμενων ειδήσεων, πληροφοριών κτλ. Τι χάσαμε αυτή τη μάχη? Όπως χάσαμε και τη μάχη για να ξεχωρίσουμε τις δημόσιες σχέσεις από τη δημοσιογραφία. Τι θα πει αυτό? Θα πει, μπορεί στην Ελλάδα κάποιος να είναι σε ένα payroll τραπεζών ή σε γραφείο τύπου υπουργείων, οργανισμών, επιχειρήσεων, παντός είδους και ταυτόχρονα να ασκεί τη δημοσιογραφία? Δυστυχώς στην Ελλάδα μπορεί, παρότι ο κώδικας δεοντολογίας δεν το επιτρέπει. Στην Αγγλία που αυτό απαγορεύεται, συνήθως η αναλογία ήταν δύο δημοσιογράφοι προς έναν σε γραφείο δημοσίων σχέσεων. Το 2008 στην Αγγλία για πρώτη φορά ο αριθμός των υπευθύνων δημοσίων σχέσεων υπερεύει τον αριθμό των δημοσιογράφων. Στην Ελλάδα αυτή η αναλογία δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί είναι στην πραγματικότητα για ένα πολύ μεγάλο μέρος του δημοσιογραφικού πληθυσμού είναι σαν να στρέφονται εναντίον του εαυτού τους. Είναι και τα δύο ταυτόχρονα. Αυτές τις πληγές δεν αντιμετωπίσαμε και σήμερα ασίδωτοι οι εργοδότες χειραγωγούν με ακριβή τιμή ή με πολύ φτηνή τιμή ανθρώπους και την κοινωνία. Συνεπώς, για να ξαναγυρίσω στο αρχικό, ο στόχος είναι εναλλακτικά μέσα και δεν αναφέρομαι γενικώς στο καλό διαδίκτυο. Το ίντερνετ δεν είναι καλό και εκεί τα ίδια συμφέροντα έχουν πιάσει πόστα. Τα ίδια συμφέροντα οργανώνουν τον τρόπο που θα υποτάξουμε το διαδίκτυο.
Χρειάζεται λοιπόν κοινωνική συνεταιρισμή των παραγωγών με αναφορά στην κοινωνία και γι' αυτό να δώσουμε τον λόγο στην ίδια την κοινωνία και τους εκπροσώπους όσους τουλάχιστον είναι εδώ. Μπορείς να πιώσω κάτι. Η δε δημόσια ραδιοτηλεόραση και τα δημοτικά ραδιόφωνα είναι στο στόχαστρο αυτής της κυβέρνησης μαζί με κάθε τι που θα μπορούσε να αποτελεί το δημόσιο χώρο. Σαλαμοποιείται, ιδιωτικοποιείται, αφοπλίζεται από επιχειρήματα, τιμωρεί τους ανθρώπους και ελέγχεται κεντρικά με τα δικά της παιδιά πλέον. Και αυτή είναι μια σύγκρουση με τον Κυρίκοβλου, τον Μουρούτη και την παρέα του σκληρού πυρήνα της δεξιάς. Μπορώ να συμπληρώσω κάτι. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι. Ευχαριστώ. Δύο σημεία τα οποία θεωρώ σημαντικά και μπορεί να μας προβληματίσουν, που αφορούν και τις ευθύνες και εμάς όλων, πολιτών καταρχήν. Η είδηση καταρχήν, η είδηση έχει οπτική. Έχει ταξικά χαρακτηριστικά στην οπτική του ανθρώπου που την επεξεργάζεται. Έχει την αισθητική της, αλλά έχει καταρχήν ταξικά χαρακτηριστικά. Αυτό το έχω σαν δεδομένο. Όμως υπάρχει είδηση. Η βόμβα στη Λωρίδα της Γάζας έπεσε. Αλλιώς όμως το εκτιμά ένας κομμουνιστής Ισραηλινός, ενδεχομένως αλλιώς το εκτιμά ένας συντηρητικός Παλαιστίνιος. Επίτηδες χαρακτηρισμούς αυτά, δύο ακραία. Αλλά η μπόμπα έχει πέσει. Για να φτάσουμε στην ιστορία των οροθετικών γυναικών, είχε προηγηθεί η ιστορία της 17 Νοέμβρη, όπου οι κάμερες είχαν στηθεί έξω από τα σπίτια υπόπτων. Όποιον θεωρούσε το σύστημα ή η εξουσία ή όποιος κερατάς υπόπτων, διαπομπέθηκαν, να θυμάστε, μέσω του τηλεοπτικού δέκτη δεκάδες άνθρωποι οικογένειες. Άνθρωποι χάσαν τις δουλειές τους. Διάλυσαν τα σπίτια τους και δεν είχαν εμπλοκή. Σε αυτό έπαιξαν ρόλο δημοσιογράφοι, μεγαλοδημοσιογράφοι, κανάλια. Και τότε χτίστηκε ο αντιτρομοκρατικός νόμος. Χτίστηκε ουσιαστικά μία σχέση της κοινωνίας με αυτό που λέμε σαλαμοποίηση και να τρώμε σάρκες τηλεόραση για να φτάσουμε εκεί. Δεν έγινε τυχαία αυτό το πράγμα. Νομίζω, αυτό ήθελα να πω μόνο, ότι σε αυτό, επειδή έχουμε εμπειρία πια, δεν συγκρουστήκαμε τόσο όσο έπρεπε. Με μία ενοχική ιστορία ότι ποιος είναι ο ένοχος ή θεωρείται τρομοκράτης ή οροθετικός, με ενοχική στάση και όχι με μία στάση ουσιαστικά δικαιωμάτων, ότι με ποιο δικαίωμα το κάνεις εσύ αυτό. Αυτή η μορφή είναι σε εμάς, στους επαγγελματίες, αλλά και στους πολίτες που δεν θύμωσαν όσο έπρεπε σε αυτήν την ιστορία. Το ανεχτήκαμε και θα το πληρώσουμε ή θα το ανατρέψουμε.